Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός στη χώρα μας, με την προετοιμασία του να βρίσκεται στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να τρέξει τον σχεδιασμό των ραντεβού των πολιτών στα εμβολιαστικά κέντρα, ενώ τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία χαλάρωση στο ΕΣΥ, καθώς βρισκόμαστε στη δίνη της πανδημίας. Την ίδια ώρα τα κρούσματα υποχωρούν με πολύ αργό ρυθμό, όχι όμως ο αριθμός των θανάτων και των διασωληνωμένων. Και ενώ συμπληρώνεται ένας μήνας καραντίνας, υψηλό παραμένει το επιδημιολογικό φορτίο σε όλη την επικράτεια. Στη Θεσσαλονίκη αμύωτη είναι η πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία στις εφημερίες παρά τη μικρή κάμψη στον αριθμό των κρούσματων. Στη διάρκεια της νύχτας και μόνο στο ΑΧΕΠΑ κατέληξαν 10 ασθενείς. Μία από τις πιο δύσκολες εφημερίες για το ΑΧΕΠΑ ήταν αυτή που τελείωσε στις 8 το πρωί. Παρά την έστω και μικρή μείωση των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη, η πίεση που δέχτηκε το νοσοκομείο ήταν ασφυκτική. Άλλη μια άσχημη εφημερία είχαμε χθες, με 80 περίπου θετικά κρούσματα τα οποία και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, κάναν εισαγωγή, με 10 θανάτους και με κρεβάτια μονάδος, 2 κενά. Ήταν μια δύσκολη εφημερία, την διαχειριστήκαμε. Παρά τις ελπίδες για ανακούφιση της κατάστασης που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες, η εικόνα της εφημερίας του ΑΧΕΠΑ δεν ήταν καθόλου καλύτερη από αυτήν που αποτυπώθηκε την προηγούμενη. Κάτι που δοκιμάζει τις αντοχές του νοσοκομείου. Εξαντλούνται οι αντοχές των εργαζομένων. Τι να σας πω, είναι θαύμα το ότι ακόμα λειτουργεί το νοσοκομείο. Όπως ανακοίνωσε χθες ο Νίκος Χαρδαλιάς, τα ενεργά κρούσματα στη χώρα είναι 16.617. Το 66,4% των οποίων εντοπίζονται στη Βόρειο Ελλάδα. Από αυτά, τα 7.031, δηλαδή ποσοστό 42,3%, βρίσκονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα 3.267, ποσοστό 19,7%, στην περιφέρεια Αττικής. Τα 1.777, δηλαδή το 10,7% στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα 1.590, δηλαδή το 9,6% στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και τα 632, ποσοστό 3,8% στη Δυτική Μακεδονία. Η αίσθηση είναι ότι, το έχω πει πολλές φορές, ότι πάντα στη Βόρειο Ελλάδα είχε περισσότερα κρούσματα. Και λόγω του, από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά, από βορρά προς νότο η όλη ιστορία. Υπήρχε επικοινωνία με τα βόρεια σύνορα, όπου στα κράτη βορείου της Ελλάδος η επιδημία ήταν πάντα πολύ πιο έντονη από ό,τι τώρα. Λίγη ώρα μετά το τέλος μιας από τις πιο δύσκολες εφημερίες του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, υπάλληλοι του Δήμου άρχισαν να τοποθετούν λαμπιόνια και χριστουγεννιάτικες μπάλες στο δέντρο που έχει στηθεί στην είσοδο του νοσοκομείου, σε μια προσπάθεια αναπτέρωσης του ειδικού, των εργαζομένων αλλά και των συγγενών των ασθενών. Τέλος, 4 εθελοντές γιατροί από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Αθήνας ανέλαβαν χθες τα καθήκοντά τους στο νοσοκομείο της Κατερίνης, ενώ συνάδελφοί τους σήμερα αναμένεται να φτάσουν στα νοσοκομεία της Ξάνθης και της Βέρειας. Με πυρετώδεις ρυθμούς και διαδικασίες εξπρές προετοιμάζονται στη Βρετανία για τους πρώτους εμβολιασμούς μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πάντως προειδοποιεί πως το εμβόλιο δεν σημαίνει τέλος της πανδημίας, ενώ επιφυλακτικές παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το νήμα των εμβολιασμών έκοψε πρώτη η Ρωσία. Σήμερα ξεκίνησε μαζικός εμβολιασμός σε 70 κέντρα στη Μόσχα, με πρώτους στη λίστα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η ανθρωπότητα περιμένει με κομμένη την ανάσα να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί που θα σώσουν τον πλανήτη από τον κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απευθύνει δραματική προειδοποίηση. WHO is concerned that there is a growing perception that the pandemic is over. Cases and deaths will continue, and we have to be straightforward in that. Vaccines do not equal zero COVID. Στη Βρετανία πάντως, πρώτη χώρα του κόσμου όπου θα γίνουν εμβολιασμοί για τον κορονοϊό την ερχόμενη εβδομάδα, γιατροί και νοσηλευτές περνούν από ειδική εκπαίδευση για το πώς να χειρίζονται και να χορηγούν τα εμβόλια για τον COVID. We expect quite quickly to go up to about 400 a day and then beyond that 500 and above. And we're putting plans in place already. Ο κορυφαίος Αμερικανός λοιμοξιολόγος Αντώνι Φάουτσι δεν σταματά να ζητά συγγνώμη για την υπόνοια που άφησε πως οι Βρετανοί βιάστηκαν με το εμβόλιο. The Brits are good. They know what they're doing. I mean, they're really pros. Ανυπομονησία για το εμβόλιο και στη Γαλλία. Ο πρόεδρος Μακρόν όμως συνιστά αυτοσυγκράτηση. Beaucoup de choses encore qu'on ne sait pas sur le virus. Et on ne sait pas tout, évidemment, sur les premiers vaccins qui arrivent.
Στην Γερμανία οι αρχές δείχνουν το σημείο που φυλάσσονται τα πολύτιμα εμβόλια τους στους μείον 80, κρατούν όμως μυστική την ακριβή τοποθεσία ώστε να μην διακινδυνεύσουν την ασφάλειά τους. Στην Αυστρία, εκατοντάδες Βιενέζοι σχηματίζουν ουρές για να κάνουν τεστ για τον κορονοϊό. Λίγο πιο δυτικά, στην Ελβετία, τα χιονοδρομικά κέντρα παραμένουν ανοιχτά παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών. Χωρίς συγκεντρώσεις, η αυριανή θλιβερή επέτειος από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Με απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις άνω των 4 ατόμων από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα. Χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται από νωρίς στους δρόμους, ενώ έχει καταστεί σαφές πως δεν θα επιτραπούν συγκεντρώσεις ούτε στην περιοχή των εξαρχείων. Κλειστή από τις 8 το πρωί θα είναι η σταθμή του μετρό, Ομόνια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ακρόπολη, Μοναστηράκη και Βικτόρια. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.